Καπνός εξακολουθούσε να βγαίνει και σήμερα το πρωί από το εμπορικό κέντρο Westgate στο Ναϊρόμπι της Κένυας, ενώ παντού υπάρχουν εμφανή σημάδια από σφαίρες μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των εξτρεμιστών. Οι στρατιώτες ερευνούν όλα τα σημεία στον τόπο του Μακελιού, προκειμένου να εντοπίσουν και άλλα θύματα από την επίθεση που έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα. Επισήμως, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 61, αλλά ήδη οι αρχές έχουν προετοιμάσει τον κόσμο ότι μπορεί να βρεθούν άλλα 60 πτώματα. Στην κενιατική πρωτεύουσα, τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, με τους ελέγχους να έχουν επεκταθεί σε όλα τα σημεία του Ναϊρόμπι. Σε όλα τα δημόσια κτίρια, οι σημαίες σχηματίζουν με σύστιες, καθώς είναι η πρώτη από τις τρεις ημέρες του πένθους που έχει κηρύξει η πολιτική ηγεσία της χώρας μετά το αιματηρό γεγονός.